Οι εισαγγελείς είναι υποχρεωμένοι να ασκούν διώξεις, γιατί αλλιώς παραβαίνουν το καθήκον τους, μόνο με μια απλή πιθανολόγηση ότι διεπράχθη ένα δίκημα. Η ενέργειά τους δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μόνο ότι θα αρχίσει η έρευνα μιας υπόθεσης. Η κρίση όμως του ανακριτού και του εισαγγελέα για το αν πρέπει ένας που κατηγορείται με την άσκηση μιας ποινικής διώξεως ότι διέπραξε ένα δίκημα δεν περιορίζεται στην πιθανολόγηση. Λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν είναι ένας ασυνήθως άνθρωπος ο δικαστής και ο εισαγγελέας που κρίνουν την προσωρινή κράτηση. Ψάχνουν να βρουν αν ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει πράγματι διαπράξει ένα δίκημα. Ψάχνουν να βρουν τι προσωπικότητα είναι. Ψάχνουν να βρουν αν είναι ύποπτος φυγής. Ψάχνουν να βρουν αν μπορεί να δυσχεράνει το έργο της ανακρίσεως. Και τελικώς αποφαίνονται με μια κρίση η οποία δεν έχει καμία σχέση. Παρά το ότι όλοι πιστεύουν ότι η εκτελεστική εξουσία δεν αφήνει ήσυχη τη δικαστική εξουσία, υπάρχουν πάντοτε οι φωτεινές εξαιρέσεις οι οποίες μας δείχνουν ότι έχουμε πραγματικά ένα βαθιά και σωστά λειτουργών δημοκρατικό πολίτευμα και ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να είναι τουλάχιστον όσον αφορά τη δικαιοσύνη ήσυχοι ότι αν έχουν δίκιο θα το βρουν. Θα μου πείτε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Συμβαίνει όμως περισσότερες φορές. Αυτό με οδήγησε να έχω αυτούς τους προβληματισμούς και θα έκανα το ίδιο όπως το έχω κάνει και στο παρελθόν. Είτε ο κατηγορούμενος ήταν μέλος ή κατηγορούμενος ότι διευθύνει εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ήταν μέλος του ΚΚΕ, ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν μέλος οποιοδήποτε άλλου κόμματος ή δεν είναι μέλος του ιδιωτικού κόμματος αλλά είναι ένας απλός πολίτης. Αυτό έχω μάθει να κάνω πάντα. 40 χρόνια του χρόνου θα συμπληρώσω στη δικηγορία. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό, μην νομίζετε. Απλώς είμαι εκφύσεως ανεξάρτητος άνθρωπος και όταν μου ζητούν τη γνώμη μου προσπαθώ να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει και χαίρομαι που τις περισσότερες φορές η γνώμη μου έχει μια ευθυκρισία και έτσι επαληθεύομαι και εγώ. Άλλωστε γι' αυτό το με καλέσατε στην εκπομπή σας. Αλλιώς δεν με καλούσατε. Πάντως την απόφαση την χαρακτηρίζει το Reuters ως έκπληξη την απόφαση της δικαιοσύνης. Βάσει του κατηγορητηρίου ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι. Το Reuters μάλλον είχε συνηθίσει σε άλλα πράγματα ή το είχαν πληροφορήσει αλλιώς. Υπάρχουν ανταποκριτές του Reuters στην Αθήνα, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν μιλήσει με κάποιους πολιτικούς, οι οποίοι τους είχαν διαβεβαιώσει άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αν δεν έχεις τη δικογραφία μπροστά σου και αν δεν έχεις και γνώση, δεν μπορεί να κρίνεις. Έτσι εξετέθησαν και πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι είτε δεν είχαν τη δικογραφία, είτε δεν μπορούν να τη διαβάσουν τη δικογραφία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται από το μέσα το βράδυ με ποινικές υποθέσεις, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας καλός δημοσιογράφος ή ένας καλός πολιτικός ή ένας καλός μαθηματικός. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση που κάνει ένας δικαστής, που κάνει ένας εισαγγελέας και ένας δικηγόρος που ασχολείται με αυτό. Το κατηγορητήριο πάντως ήταν βαρύ. Άρα για να αφαιθούν ελεύθεροι δεν ήταν στοιχειοθετημένο? Δεν είχε αποδείξεις. Δεν είχε αποδείξεις. Απλά πράγματα. Ήταν ένα κατηγορητήριο το οποίο δεν στηριζόταν σε αποδεικτικά μέσα. Και φαίνεται ότι και τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα από αυτούς τους με συνείδηση δικαστές, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα ένας νεαρός πρωτοδίκης και εισαγγελής να γνωρίσουν όλο αυτό το, όλη αυτή την ατμόσφαιρα, έτσι, η οποία ήταν πολύ βαριά. Πιστεύω να συμφωνείτε ότι ουσιαστικά οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές δελτία ειδήσεων, οι μεγάλοι πολιτικοί είχαν προκαταδικάσει και είχαν και προκρίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα, όχι μόνο θα πάνε στη φυλακή, αλλά θα καταδικαστούν κιόλας. Εδώ και με και πολλά χρόνια δίκη, μάλιστα. Και κάποιοι μιλούσαν και για δίκαιη δίκη, λες και η δίκαιη δίκη δεν ξεκινάει από την άσκηση ποινικής διώξεως. Να ξέρετε ότι η δίκη ξεκινάει, η διαδικασία από την άσκηση ποινικής διώξεως. Όλα όσα πρέπει να γίνουν σε αυτό το διάστημα, που είναι η προδικασία που έκανε ο κ. Εισαγγελέας, η τακτική ανάκριση που κάνουν τώρα οι ανακριτές και οι εισαγγελείς, το συμβούλιο μετά που θα ζήσει, το δικαστικό συμβούλιο, όλα αυτά είναι δίκη. Μέχρι να φτάσουμε στην κρίση αν θα γίνει δικαστήριο ή όχι, που το αποφασίζει κυριαρχικά πια το δικαστικό συμβούλιο, ή δεν θα γίνει δίκη. Ή ακόμη σε αυτά, μετά σε αυτό που ακολουθεί, τη διαδικασία στο ακροατήριο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς. Αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Και εγώ ένα πράγμα είπα από τη στιγμή και πίστευα ότι πραγματικά θα δημιουργήσει και πρόβλημα. Ότι είχαμε να κάνουμε με βουλευτές που ανεξαρτήτως άλλοι το θεωρούν σωστό ή όχι, τη χάνουν δικαστικής ασυλίας. Και όλη η διαδικασία έγινε χωρίς να ακολουθεί νόμιμη διαδικασία που κατά την άποψή μου είναι μια διαδικασία
που δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Έπρεπε η υπόθεση από τον κύριο Ατσαγγελία του Ιουπάγου, έστω και αν έκρινε ότι υπάρχει ένα διαρκές αδίκημα, υπάρχει ο όρος του αυτοφόρου κακουργήματος, που εξαιτίας αυτής της διαδικασίας οδήγησε την υπόθεση εδώ που την οδήγησε. Αν είχε ακολουθεί ο ορθόδοξος τρόπος, δηλαδή με το που συγκέντρωνε στοιχεία που έβλεπε ότι υπάρχουν βουλευτές κατηγορούμενοι για αδικήματα, έπρεπε αμέσως να διαβάσει την δικογραφία στη Βουλή. Η Βουλή να αποφασίσει για την άρση της ασυλίας, που από ό,τι φαίνεται, αφού όλα τα κόμματα είχαν εκδηλωθεί υπέρ αυτής της αποψίως, δεν υπήρχε εκπρόσωπος ούτε ενός κόμματος που να υπερασπίζεται τη Χρυσή Αυγή, η άρση της βουλευτικής ασυλίας θα ήταν βεβαία, ακολούθως να αποφασιστεί από τη Βουλή τι κατηγορητήριο θα γίνει, να τη στείλουν τη δικογραφία πάλι στους... δεν είχε υπουργού, μάλλον η δικογραφία θα πήγαινε αμέσως στον ανακριτή και εκεί θα αποφαίνονται τι ακριβώς συμβαίνει. Όλη αυτή η βιασύνη δημιουργήσε το πρόβλημα. Κύριε Κούγια, προσάπτω στη Χρυσή Αυγή ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση. Οι σημερινές εξελίξεις ανατρέπουν αυτή την κατηγορία? Όχι, όχι, είμαι κατηγορηματικός. Και το τόνισα, μου είχαν ρωτήσει συνάδελφοί σας σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι ούτε η άσκηση πνιγυρής διώξεως σημαίνει ότι ένας είναι ένοχος, ούτε το γεγονός ότι δεν κρατείται προσωρινός σημαίνει ότι είναι αθώος. Και γιατί λοιπόν τους άφησαν ελεύθερους? Δεν μπορεί να ξαναδιαπράξουν το ίδιο αδίκημα? Όχι. Η κρίση είναι, από τα στοιχεία που υπήρχαν, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι η κρίση. Οι προϋποθέσεις για να κρατηθεί κάποιος είναι οι εξής. Πρώτον, να είσαι υπόπτος φύγης. Το δεύτερο, να είσαι μια επικίνδυνη εγκληματική προσωπικότητα και να έχεις ξανακάνει ίδια εγκλήματα και στο παρελθόν. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να τα ξανακάνεις. Και το τρίτο είναι να μπορείς να δυσχεράνεις το έργο της ανακρίσεως, δηλαδή να επηρεάσεις το ανακριτικό έργο. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τίποτα από αυτά σαν προϋπόθεση δεν υπήρχε. Γιατί ούτε ο Μιχαλολιάκος είχε ξανακάνει ανθρωποκτονία, ούτε οι άλλοι είχαν ξανακάνει. Και το βασικό έγκλημα, γιατί η εγκληματική οργάνωση είναι μια δευτερεύουσα πράξη. Δεν είναι ποινική παράβαση που θεωρείται πρωτευούσης σημασίας. Ακολουθεί πάντοτε ένα βασικό έγκλημα. Το βασικό έγκλημα εδώ ήταν η ανθρωποκτονία του Φίσα. Και κάποια άλλα εγκλήματα τα οποία δεν έχουμε ακούσει ακριβώς ποια είναι. Κάποιους φακέλους ακούμε. Άρα λοιπόν, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να έχεις και τη γνώση αλλά και τη δικογραφία. Οι ανακριτές που την είχαν δεν άφησαν τυχαία, παρά την τόσο βαριά ατμόσφαιρα, ελεύθερους αυτούς, οι οποίοι δυστυχώς, και θα το τονίσω αυτό, την πιο ωραία στιγμή της ζωής τους μέχρι σήμερα, την δικαστική της δικαίωση, έστω και προσωρινά, γιατί είναι μια προσωρινή δικαστική δικαίωση, αύριο μπορεί να προκύψουν στοιχεία εις βάρος τους, τα οποία να τους οδηγήσουν στη θέση του κατηγορουμένου και να καταδικαστούν ακόμη και με ισόβια κάθεξη. Προσωρινή δικαστική δικαίωση, λέτε. Είναι μια προσωρινή ποιο λοιπόν το νόημα των περιοριστικών όρων και της εγκυδοσίας? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε, και αυτό πήγε να κατοχυρώσει η δικαστική εξουσία, να έχουμε επανάληψη συμπεριφορών σαν αυτή του Χριστοφοράκου, που έφυγε στο εξωτερικό. Η απαγόρευση εξόδου αυτό το χαρακτήρα έχει. Τουλάχιστον θα είσαι στη διάθεση ανά πάσα στιγμή της δικαιοσύνης. Θα μπορώ, αν σε καλέσω αύριο, να απολογηθείς συμπληρωματικά για κάποιο έγκλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχω, να είσαι εδώ παρόν. Σε κάθε περίπτωση, το τονίζω, δεν πρέπει να πανηγυρίζει κανείς, πρέπει να πανηγυρίζει για την υπόθεση. Ούτε αυτοί που είχαν την διαδικασία στα χέρια τους, όταν συνελήφθησαν αυτοί, πάλι δεν έπρεπε να πανηγυρίζουν. Πρέπει να έχουν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι υπάρχει ένας ανακριτής και ένας εισαγγελέας που πρέπει να απογαλθούν. Ούτε να πανηγυρίζουν αυτοί που σήμερα δικαιώθηκαν εντός εισαγωγικών χωρίς να κατηθούν, γιατί δεν απειλάγησαν. Συνεχίζουν να είναι υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Εμένα μου έχει κάνει χειρίστη εντύπωση ο τρόπος που αξιοποίησαν τουλάχιστον οι τρεις από αυτούς που έμειναν ελεύθεροι, την ελευθερία τους. Την πιο ωραία στιγμή της ζωής τους μέχρι σήμερα την μετέτρεψαν σε μια διαδικασία που τους κάνει, αν είσαι τρίτος και αντικειμενικός, να σκέφτεσαι τα χειρότερα για αυτούς. Ναι, αλλά όμως, μισό λεπτό. Ούτε το Παναγιώταρο συμπεριφόρησε. Έπεσαν όμως και αυτοί θύματα σε εισαγωγικά καταδίωξη όλο αυτό το Σαββατοκυριακό, όσο ήταν μέσα στη φυλακή. Έτσι, δημοσιογραφικής καταδίωξης. Όλα τα πρόσωπα αυτά τα οποία. Είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα, κύριε Κουγιά, εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Και συγγνώμη, σας διακόπτω. Είδαμε ακόμα μέχρι και τις συνομιλίες, τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κοριού, της ΕΕΠ, να παίζουν αποσπασματικά στα δελτία ειδήσεων. Ακούστε κάτι, αυτά είναι... Αυτά εδώ τώρα, είναι ο ρόλος των αρχών αυτό να τροφοδοτούν κουτσομπολιό?
Και δεν είναι μόνο των αρχών, είναι και των δημοσιογράφων. Γιατί δεν υπάρχει, η διαδικασία ήταν σε πολύ μεγάλο μέρος εκτός του συντάγματος και εκτός των όσων προβλέπει ο ποινικός μας νόμος, είναι αναφυσβήτητο. Δηλαδή, ναι, αλλά κάποιοι τους τα δίνουν όμως αυτά. Ποιοι τους τα δίνουν? Τους τα δίνει το οργανωμένο κράτος. Ναι. Τους τα δίνουν, μην εκπλαγείτε όμως, ναι, να τα έχουν δώσει και κάποιοι δικηγόροι υπεραστήσεως, οι οποίοι ενδιαφέρονται πολύ για τη διαφήμισή τους και έχουν τη δικογραφία στα χέρια τους, έχουν σχέση με δημοσιογράφους και τα δίνουν. Αχα. Και κανείς δεν ξέρει από πού ήρθαν. Δεν μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι είναι σίγουρα από την ΕΕΠ ή είναι σίγουρα από το ανακριτικό γραφείο. Θα σας έλεγα ότι περισσότερο είμαι βέβαιος ότι δεν είναι, παρά ότι τι είναι. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι όλα άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω από τη στιγμή που οι δικηγόροι πήραν τη δικογραφία στα χέρια τους. Είναι ένα ενδεχόμενο. Όπως και είναι και ενδεχόμενο τα έδωσε η ΕΕΠ. Όπως είναι και ενδεχόμενο να τα έδωσαν τα κόμματα που ενδιαφέρονται να έχουν κομματικά ωφέλη από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Όλα είναι μέσα. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτή την ιστορία έγιναν πραγματικά ενέργειες που δεν είναι ωραίες. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο έναν βουλευτή ή έναν αρχηγό κομμάτους, όποιος και να είναι, να μην τον πηγαίνεις όπως πηγαίνουν πολλούς κακοποιούς, κατευθείαν στο ανακριτικό γραφείο, και υπάρχει και πόρτα που τους οδηγεί κατευθείαν στον ανακριτή και δεν τους παραδίδει βορρά να περπατούν με τις χειροπέδες στα χέρια επί 100 μέτρα. Ούτε είναι εικόνα να έρχονται αυτά τα παιδιά της Δημοκρατικής, που μάλλον δεν έχουν πολύ μυαλό, και να σπρώχνουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ωραίο. Όπως και δεν είναι ωραίο όμως όταν σε απελευθερώνουν, κύριε Κασιδιάρη, να δεις σφαλιάρα σε ένα φωτογράφο. Δεν είναι ωραίο να λες αυτά που έλεγε ο Παναγιώταρος ή που έλεγε ο άλλος, ο δικαιωθής, έστω σήμερα, ο Μίχος. Δεν είναι ωραία. Ήτανε ακόμα... Όλο αυτό τελικά ήταν, κύριε Κούγια, μπορούμε να πούμε ότι εξελίχθηκε σε ένα φιάσκο όλη αυτή η υπόθεση? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μόνο αυτή ήταν που ένα τους σοου. Ενδιαφέρει... Όχι, όχι. Μόνο αυτοί που τους ενδιαφέρει οι εντύπωσες, ναι, μπορούν να έχουν μια τέτοια άποψη. Οι σοβαροί άνθρωποι, mm-hmm, και αυτοί που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν την κοινωνία να σκέφτεται με σωστό τρόπο, θα σας έλεγαν ότι ήταν μια εντυπωσιακή επιχείρηση από πλευράς κάποιων οι οποίοι έκαναν λάθος αξιολόγηση αυτής της υποθέσεως και χρησιμοποίησαν την εικόνα πλήττοντας και συνταγματικά δικαιώματα κάποιων. Mm-hmm. Εγώ χρησιμοποίησα σαν παράδειγμα ότι αυτοί που το έκαναν, είτε ήταν εισαγγελείς, είτε ήταν δημοσιογράφοι, αν θα ήθελαν οι συγγενείς τους να έχουν πέσει θύματα μιας τυχαίας συμπεριφοράς. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, πάλι δεν είναι ωραίο πράγμα να κάνεις αυτές τις συμπεριφορές μετά την προσωρινή σου μη κράτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απόφαση ότι είναι αθώοι οι άνθρωποι αυτοί. Διερευνώνται. Βέβαια. Ο νομικός πολιτισμός έχει τραυματιστεί ή έχει κερδίσει από όλα αυτά? Έχει τραυματιστεί, βάναυσα. Έχει τραυματιστεί. Για ποιο λόγο? Βάναυσα. Γιατί θα σας πω μια σειρά από η δικαιοσύνη από έδειξε βασικές ότι... αρχές. Ναι. Πρώτα απ' όλα κατακρεουργήθηκε ότι το τεκμήριο αθωότητας στον κατηγορούμενο από όλους. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα όμως αυτό το διαψεύδει. Όχι. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Σημασία έχει ότι ακόμα και όταν έγινε η κρίση αυτή που έγινε τώρα, mm-hmm, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια δικαιολόγηση των μέχρι τώρα συμπεριφορών. Δεν δικαιούσε να λες ακόμη και τώρα ότι ξέρεις κάτι, θα έρθουν στοιχεία που θα αποδείξουν το κατηγορητήριο ή το ότι το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ, άρα αυτοί έχουν κάνει πράξεις. Ούτε έπρεπε καν το δίκαιο μας, mm-hmm, παρά μόνο στους παιδεραστές, απαγορεύει την δημοσιοποίηση της προανακρίσεως, να καταλάβετε. Την δημοσιοποίηση ονομάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε εκλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου. Θέλουμε, δεν θέλουμε, 7% Έλληνες τους έχουν ψηφίσει. Δεν μπορεί να αγνοείς 500.000 ανθρώπους που τους ψήφισαν. Παραπλανημένοι, μη παραπλανημένοι. Όπως και οι ίδιοι όμως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους. Έστω και αν στο παρελθόν έχουν φερθεί με τέτοιες συμπεριφορές ή ορισμένοι από αυτούς έχουν κάνει και ποινικές καταδίκες ή συνεχίζουν να κάνουν, πρέπει να καταλάβουν ότι ο ελληνικός λαός σε αυτή την κρίσιμη στιγμή θέλει άλλες συμπεριφορές. Μάλιστα. Κύριε Κούγια, τι προβλέπετε να γίνει με τον κύριο Μιχαλολιάκο βάσει αυτών των εξελίξεων? Θα είμαι κατηγορηματικός, θα μείνει ελεύθερος. Όσο πιο ψηλά, όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση από το έγκλημα του Φίσα, mm-hmm, τόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα για το κατηγορούμενο. Θα μείνει ελεύθερος, λέτε? Κατηγορηματικά. Μπορώ να σας πω και χωρίς όρους. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι για να
Για να υπάρχει εγκληματική οργάνωση πρέπει να υπάρχουν εγκλήματα. Για να υπάρχουν εγκλήματα πρέπει να υπάρχουν δράστες. Για να υπάρχουν δράστες πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν ότι ο ένας... Η δολοφονία φύσα δεν είναι ένα έγκλημα. Είναι για τον άνθρωπο που έκανε τη δολοφονία. Σε ένα έγκλημα υπάρχουν οι αυτουργοί, και εδώ είναι ο φύσας, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί, που σημαίνει ότι έχω αποδεικτικά στοιχεία ότι με πειθό και φορτικότητα κάποιος έπεισε τον δολοφόνο να το κάνει. Μάλιστα. Υπάρχουν οι απλοί συνεργοί, αυτοί που βοήθησαν δηλαδή τον δολοφόνο να κάνει το έγκλημα. Και οι απλοί συνεργοί είναι και φυσικοί, δηλαδή σου έδωσα τον όπλο, σε βοήθησε να τον εξωτερώσεις. Είναι και οι ψυχικοί, αυτοί δηλαδή που δώσαν το θάρρος. Αν υπάρχουν αποδεικτικά μέσα που να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, ναι, μπορείς αυτομάτως να αναζητήσεις την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Χωρίς το έγκλημα δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση χωρίς εγκλήματα δεν υπάρχει. Πάντως, και όλα αυτά αποδεικνύονται, ναι, με αποδείξεις. Πάντως στην προκειμένη περίπτωση γίνεται πια καθαρά λόγος για εγκληματική οργάνωση, στην οποία φορτώνεται αυτό το έγκλημα του Παύλου Φύσα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι... Και μάλιστα οι συνομιλίες δείχνουν, τουλάχιστον από αυτά που δημοσιεύουν τα αθηναϊκά μέσα, ότι υπήρξε και μία σειρά τηλεφωνημάτων. Δηλαδή από τον δράστη στον πρόεδρο της Τοπικής, από τον πρόεδρο της Τοπικής, από τον βουλευτή στον αρχηγό. Ακούστε, επειδή δεν δηλαδή υπήρχε μία σχετική ενημέρωση. Αυτό τουλάχιστον. Μου έστειλαν τη δικογραφία, ναι, με σκοπό, μου ζήτησαν την υπεράσπιση τους δύο εκ των κατηγορημένων. Ένας πολύ ψηλά και. Επιτρέπετε να πείτε ονόματα. Όχι. Μάλιστα. Αυτή την ανέλαβα είναι σπέκουλα. Για ποιο λόγο, εσείς επιλέξατε να μην αναλάβετε εσείς? Ναι, κάναμε ένα συμβούλιο στο γραφείο, αποφασίσαμε να μην. Για ποιο λόγο, κύριε Κουγιά, αφήσατε αυτή την υπόθεση? Φοβηθήκατε από τις προηγούμενες? Θα σας πω ότι έχω υποστεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια, γιατί δέχτηκα να αναλάβω υποθέσεις που οι άνθρωποι ήταν αποκαταδικασμένοι. Δηλαδή, όταν ανέλαβα την υπεράσπιση του αγγελέα του Κανάτου Έλα, να σας πω ότι όπου με έβρισκε η αστυνομία στον δρόμο, με έγραφε. Μάλιστα. Όπου με έβρισκαν δεξιοί, με έβριζαν. Όταν αθώθηκε ο άνθρωπος αυτός, όλοι... Καταλάβαμε. Ούτε καν το ανέφερε. Όταν ανέλαβα του Κουρκονέα την υπεράσπιση, να σας πω τότε, όταν ανέλαβα τον Αγγέλο του Κανά, όλα τα site, τα ναι, blog, ναι, ναι. Είναι γνωστά λίγο πολύ αυτά. Ήταν υπέρ μου. Όταν ανέλαβα τον Κουρκονέα, έγινε το αντίθετο. Μου κάψαν το γραφείο μου. Ο Δικηγόρος Σύλλογος με κάλεσε σε απολογία, γιατί είχα γράψει το επώνυμο ότι ο νεαρός που έχασε τη ζωή του είχε αποκλίνωση στην περιοχή. Να έρθουμε όμως τώρα στη σημερινή υπόθεση. Θέλω, λοιπόν, αποφάσισα να μην ταλαιπωρηθώ πάλι. Εκείνο που μπορούσα όταν με κάθισα. Είδατε όμως τη δικογραφία, είπατε. Δεν θα αποκαλύψω τι λέει η δικογραφία. Δεν αναφέρεται αυτό το θέμα με στη δικογραφία? Ποιο? Το ότι υπήρξε μια σειρά τηλεφωνημάτων από τον δολοφόνο μέχρι και τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει ένα θέμα μόνο. Ότι αναφέρεται ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα μετά από την πράξη. Ναι. Μεταξύ του δράστου και ενός περιφερειακού στελέχους και της Χρυσής Αυγής, χωρίς να αναφέρει το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος. Αν δεν έχει το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος που λέει ποιος είναι ο διάλογος και τι ακριβώς λένε, ναι, δεν έχει καμία δυνατότητα να το αξιοποιήσεις αποδεικτικά. Είναι μια ένδειξη που σε βάζει σε μια σκέψη. Το περιεχόμενο για ποιο λόγο δεν υπάρχει? Αφού γιατί υπάρχει δυνατότητα να... Δεν υπεκλέπτε το τότε. Ήξερε κανείς ότι θα κάνει δολοφονία εκείνο το βράδυ? Συγγνώμη, όλες οι συνομιλίες δεν καταγράφονται στα αρχεία των τηλεφωνικών εταιριών? Όχι. Αν είναι από μόνο... το τηλέφωνο? Όχι, όχι. Μόνο με διάταξη εισαγγελέα, ναι, και με βούλευμα, ναι, επιτρέπεται, ναι, να έρθει το περιεχόμενο, το απόρριτο του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Και κατόπιν αρχίζει η εγγραφή? Και τότε αρχίζει και τότε είναι και νόμιμη η εγγραφή. Γιατί υπάρχει ο νόμος, ο οποίος υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να κρατάνε αρχείο όλων των συνομιλιών, όλων των χρηστών, τουλάχιστον για 6 μήνες. Όχι. Ακούστε, δεν εφαρμο... Σε υποχρεώνει να κρατάς, ναι, μόνο τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, όχι το περιεχόμενό τους. Α, μάλιστα. Αλλιώς θα είχαμε ένα τεράστιο κοριό, θα ξέρανε όλοι τι κάνουν. Ακριβώς. Το αντίθετο. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι μπορεί να υποχρεώσεις την τηλεφωνική εταιρεία να σου επιτρέψει με τον κοριό να υποκλέψεις τηλεφωνήματα μόνο όταν ο εισαγγελέας το επιτρέψει και μόνο όταν την διάταξη του εισαγγελέα που το επιτρέπει την επικυρώνει δικαστικό συμβούλιο. Κύριε Κούγια, το ίδιο προβλέπεται να γίνει και με τον κύριο Παπά, με τον υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής? Ναι, πιθανολογώ, ναι. Θα αφαιθεί και αυτός ελεύθερος, προβλέπεται? Πιθανολογώ, ναι.